τέσσερα ριφάκια που έχει το κομμάτι, όλη τη ρυθμική κιθάρα. Πάμε να δούμε την εισαγωγή. Πρώτο ριφ. Το παίζω μία. Sorry. Το κάνει τέσσερις φορές αυτό το πράγμα. Ξεκινάει κάνοντας μπαρέ, δηλαδή με το πρώτο δάχτυλο, πιέζω στο 12ο τάστο τις δύο πάνω-πάνω χορδές, τη μη και τη λα. Και τις παίζω και τις δύο ταυτόχρονα. Μετά, καθώς κρατάω την πίεση στο πρώτο δάχτυλο, στο 12ο τάστο, πιέζω με το τρίτο δάχτυλο στο 14ο τάστο στη λα χορδή. Χωρίς να ξαναπαίζω με την πένα. Αυτό λέγεται hammer on. Το έχω γράψει με ένα H στην ταμπλατούρα. Αυτό το κάνει τρεις φορές. Δηλαδή παίζω hammer on. Μία, δύο, τρεις. Δηλαδή με το που παίξει πιέζει. Και μετά κάνει το εξής. Πώς το κάνει αυτό? Παίζει με το πρώτο δάχτυλο στη λα χορδή στο 12ο τάστο και ξανακάνει hammer on στο 14ο χωρίς να αφήσει την πίεση. Και κάνει ακριβώς το ίδιο και στην κάτω χορδή, στη ρε. Δηλαδή, παίζω 12, κάνω hammer on στο 14. Οπότε. Και μετά ξαναπάω στην πάνω και κάνω, παίζω 12, κάνω hammer on στο 14. Και μετά πάω στην κάτω, παίζω 12. Και μετά πάω στην πάνω και παίζω 14. Οπότε τι έχουμε? 12 hammer on, 12 hammer on στη ρε, ξανά πάνω 12 hammer on, 12 στη ρε και 14 στην στη λα. Αυτό είναι το πρώτο ριφάκι. Κάνε πάση να δεις τους αριθμούς, το κάνει 4 φορές. Πάμε στο δεύτερο ριφάκι. Το παίζω μια φορά. Πώς το κάνει αυτό? Ξεκινάμε και σχηματίζουμε μια συγχορδία πέμπτης, μια power chord, βάζοντας το πρώτο δάχτυλο στο 12ο τάστο στην μη χορδή και το τρίτο δάχτυλο στο 14ο τάστο στη λα χορδή. Και κάνουμε πάλι muting. Πάλι muting σημαίνει ότι βάζουμε το μέρος του χεριού μας αυτού εδώ να κουμπάει ίσα ίσα τις χορδές εδώ, έτσι ώστε όταν παίζουμε ακούγεται μπουκωμένος ο ήχος. Ίσα ίσα, δεν το βάζουμε πολύ εδώ γιατί δεν θα ακούγεται καθόλου, δεν το βάζουμε πολύ πίσω γιατί θα ακούγεται κανονικά. Και κάνουμε 16 χτυπήματα ή 2 μέτρα σε 8, δηλαδή 1 και 2 και 3 και 4 και 1 και 2 και 3 και 4 και μετά πάμε όλο αυτό το σχηματισμό, αυτή τη σχορδία πέμπτης, 2 τάστα πίσω και το κάνουμε για 1 μέτρο 1 και 2 και 3 και 4 και δηλαδή έχω το πρώτο δάχτυλο στο 10ο τάστο και το τρίτο δάχτυλο στο 12ο στη λα χορδή. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε κάνει με πάλι μιωτή. 1 και 2, 3 και 4. Και μετά, όπως είναι αυτή η συγχορδία που είναι στο 10 και στο 12, την κατεβάζουμε μία χορδή, δηλαδή βάζουμε το πρώτο δάχτυλο στο 10ο τάστο στη λα και το τρίτο δάχτυλο στο 12ο τάστο στην ρε. Και παίζουμε τη λα και τη ρε. Μετά ξαναπάμε πάνω. Μετά πάμε στην αρχική. Οπότε τι κάναμε? Και μετά έτσι όπως έχεις μείνει στην αρχική, κάνεις μπαρέ εδώ πέρα με το πρώτο σου δάχτυλο στις τρεις πρώτες-τελευταίες χορδές, δηλαδή στη ρε, στην σολ και στη σι. Και τις παίζεις ταυτόχρονα. Οπότε μπαρέ και αφήνεις την πίεση. Το κάνει κοφτά. Και ξανακάνει το ίδιο ριφ. Οπότε όλο μαζί είναι. Δείχνω και το δεύτερο ριφάκι σε ταμπλατούρα. Κάνε παύση να δεις τους αριθμούς. Πάμε στο
Τρίτο ριφάκι, που είναι εύκολο. Όχι, sorry. Αυτό είναι σε κανονική ταχύτητα, σε ρυγή ταχύτητα. Ξεκινάμε με συχουρδία πέμπτης, βάζοντας το πρώτο δάχτυλο στο δέκατο τάστο στη μη χορδή και το τρίτο δάχτυλο στο δέκατο τέταρτο τάστο στη λα χορδή. Και παίζουμε τις δύο πάνω χορδές, τη μη και τη λα. 2, 3, 4 για ένα μέτρο. Μετά πάμε όλο αυτό το σχηματισμό πίσω στο 8ο τάστο, πρώτο δάχτυλο στο 8ο και τρίτο δάχτυλο στη λα χορδή στο 10ο. Για μισό μέτρο, δηλαδή από το 1 στο 2, 1, 2 και μετά το πάμε όλο αυτό μπροστά δύο τάστα, δηλαδή στο 10 το πρώτο και στο 12 στη λα χορδή το τρίτο. Οπότε τι έχουμε, 12, 8, 10 και ξαναπάμε στο 12 και κάνουμε για δύο μέτρα πάλι looting. Δηλαδή την τεχνική που βάζουμε αυτό το μέρος του χεριού εδώ. 1 και 2 και 3 και 4 και 1 και 2 και 3 και 4 και... Αυτό είναι όλο. Και ξανά την αρχή. Το κάνει δύο φορές. Τελευταίο ρυφάκι είναι εκεί που τραγουδάει, που παίζει. Can you help me? Na 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 my way. Oh yeah. Πώς το κάνει αυτό? Αρχική συγχορδία με το πρώτο δάχτυλο στο 12 και το τρίτο δάχτυλο στο 14 στη λα. 1, 2, 3, 4. Πάμε δύο τάστα πίσω, στο 10 και στο 12. Και ξανά το ίδιο. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, το έδειξα το τρίτο ρίφ. Όχι, δεν το έδειξα. Πάμε να δείξουμε και το τρίτο. Το τρίτο είναι αυτό εδώ. Κάνε παύση. Και το τέταρτο είναι αυτό εδώ. Κάνε παύση. Λοιπόν, κάνω μαθήματα κιθάρας κοντά στο κέντρο της Αθήνας, στο Μέγαρο Μουσικής κοντά και στη Νέα Μάκρη και online μαθήματα μέσω Skype ή βιντεοκλή στο Facebook. Κάτω στο description έχω το link της σελίδας μου στο Facebook και στο Instagram για να επικοινωνήσετε μαζί μου. Τα λέμε. That's where we go.